Είναι νομίζω πέρα αν πάει σε αφιβολίας. Παραδεχτώ ότι στο βιβλίο των πολλών και μακράς διάρκειας πολιτικής των υποχωρήσεων σήμερα γράφεται ακόμα μια σελίδα. Είναι ολοφάνερο ότι το κείμενο που έχουν καταλήξει, εάν τελικά ο Αβραμόπουλος το αποδεχτεί, απέχει πάρα πολύ από τα όσα καταγράφονται στο κείμενο που είχε καταθέσει ο πρόεδρος στις 18 του Δεκεμβρίου, με το οποίο είχαμε διαφωνήσει. Ακόμα σε όσα καταγράφονται στην επιστολή του ημερομηνίας 2 Ιανουαρίου προς τον κύριο Παν Κι Μουν, γενικά πρόκειται για μια υπαναχώρηση. Αν με τις υπαναχωρήσεις και τις υποχωρήσεις πλησιάζουμε στη λύση του Κυπριακού και στην άρση των διχοτομικών δεδομένων, είναι εκεί και φαίνεται. Νομίζω ότι κάθε ένας με λίγο κοινό νου μπορεί να καταλάβει, να δώσει την απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Αν ο πρόεδρος αποφασίσει να προχωρήσει, η ευρύτερη στάση των οικολόγων θα είναι πια? Δεν νομίζω ότι χρειάζεται τη στήριξη των οικολόγων. Δεν το θεωρώ που χρειάζεται παραπάνω, γιατί μπαίνει σε έναν δρόμο, όχι που δεν θα είναι στρωμένο με ροδοπέταλα, μπαίνει σε έναν δρόμο στρωμένο με παγίδες και ναρκοπέδια. Και η στήριξη των οικολόγων δεν θα το βοηθήσει σε τίποτε, απολύτως σε τίποτε. Εμείς θα είμαστε εκεί να δίνουμε τις απόψεις μας. Δεν συμφωνούμε σε αυτήν την κίνηση που θα κάνει. Τον έχουμε προειδοποιήσει. Έχει νου και γνώση. Και θα λάβει και την ευθύνη, την ιστορική ευθύνη κατά αποτέλεσμα. Σας έχει πει ή έχει αφήσει? Οι πολιτικοί ηγέτες που στηρίζουν αυτήν την, και τα κόμματα που στηρίζουν αυτήν την, κατά την άποψή μας, λάθος ενέργεια. Έχει πει ή αφήσει να νοηθεί ότι η πρόθεσή του είναι να απαντήσει καταβατικά? Στο έγγραφο όπως έχει κυκλοφορήσει, βεβαίως. Ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο ότι θα προχωρήσει δηλαδή. Ξεκάθαρο ότι το έγγραφο αυτό το ικανοποιεί τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Υπάρχει καμιά αφιβολία.